Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή του πρώην Πρωθυπουργού προς την Προκαταρκτική Επιτροπή για το Βατοπέδι. Στην επιστολή του ο κύριος Καραμανλής λέει ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ωστόσο, κάνει 6 σημαντικές επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης και των παραλίμνιων περιοχών Όλγα είχε αποφασιστεί από κυβερνήσεις πριν από το 2004. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός ότι τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής είχαν σημειωθεί στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακίων ήδη από το 2003. Το δεύτερο σημείο είναι ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων η τότε κυβέρνηση επέλεξε τις ανταλλαγές. Ο κύριος Καραμανλής λέει ότι δεσμευμένοι από τις προηγούμενες αποφάσεις και λόγω του κοινωνικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή και λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων πόρων για τυχόν απαλωτριώσεις, οι υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τότε, ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, υιοθέτησαν την καθόλου νόμιμη διαδικασία των ανταλλαγών. Θυμίζει μάλιστα ότι η διαδικασία αυτή είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Το τρίτο σημείο. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δύο εξεταστικές επιτροπές δεν εντόπισαν ίχνος υποψίας για πολιτικό πρόσωπο. Και τι λέει αναλυτικά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών των δύο συνεχόμενων εξεταστικών επιτροπών που συνεστήθησαν της μακρόχρονης διερεύνησης της υπόθεσης και της εξέτασης μεγάλου αριθμού μαρτύρων, ουδέν το επιλείψιμο προέκυψε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δηλαδή ούτε καν σκιά υποψίας περί ποινικών ευθυνών για τα πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό παρά την εμφανή εμπάθεια και προκατάληψη που επιδείχθηκε από διάφορες πλευρές, τονίζει ο κύριος Καραμανλής. Η τέταρτη επισήμανση του πρώην Πρωθυπουργού είναι ότι δεν προέκυψε ζημιά του δημοσίου. Πού το βασίζει αυτό? Αναφέρεται, επικαλείται 4 εκθέσεις εκτιμήσεων, 2 του Σώματος Ορκωτών Ολοκτών και 2 από ξένους ανεξάρτητους οίκους, κατά τις οποίες ο κύριος Καραμανλής λέει ότι οι 4 αυτές εκτιμήσεις δεν εντόπισαν οτιδήποτε μεμπτό, επιλείψιμο ή ύποπτο, ούτε ζημιά του δημοσίου. Και ο κύριος Καραμανλής εδώ σημειώνει και έχει μια σημασία να το πούμε, Όλγα, ότι είναι επιοικώς περίεργο ότι η ύπαρξη των δύο εκθέσεων αυτών αποσιωπήθηκε στη δεύτερη εξεταστική επιτροπή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μόλις τώρα ζητείται η διενέργεια επιπρόσθετων εκτιμήσεων. Η πέμπτη επισήμανση του πρώην Πρωθυπουργού είναι ότι ο ίδιος ως κυβέρνηση έδωσε εντολή ώστε να ανακληθούν οι ανταλλαγές και αυτή η εντολή υλοποιήθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς. Το έκτο σημείο νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αναφέρεται στην ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Την πολιτική ευθύνη την ανέλαβα ευθέως σε ομιλία μου στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 16 Δεκεμβρίου του 2008. Φρονώ ότι είναι χρέος του εκάστοτε Πρωθυπουργού να αναλαμβάνει την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για οτιδήποτε απασχολεί το δημόσιο βίο, έστω και αν πιστεύει ότι ούτε κατελάχιστον υφίστανται επιλείψιμες συμπεριφορές από πλευράς πολιτικών προσώπων, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αφήνει στο τέλος, στον επίλογο αυτής της επιστολής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Προκαταρκτικής Επιτροπής, σαφείς αιχμές για τη λειτουργία συνολικά των εξεταστικών επιτροπών, λέγοντας: στο θέμα αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εύχομαι και ελπίζω η υπό την Προεδρία σας Επιτροπή να αναζητήσει την αλήθεια. Και πάντως να αποφύγει τις μικροκομματικές σκοπιμότητες, τη σπήλωση προσωπικότητων και την απόπειρα κατασκευής επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Δηλαδή παθογόνων φαινομένων που δυστυχώς καθόλου σπάνια επαναλαμβάνονται στο δημόσιο βίο μας, καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός.